Κωνσταντίνο Καλογερά. Ναι. Είναι στο νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς μαζί με την κυρία Ελένη Μπαγιά. Καλημέρα. Είναι η παθολόγος η οποία ουσιαστικά ανέλαβε τη 16χρονη, η οποία τραυματίστηκε στα επεισόδια που είχαμε στο Νέο Ηράκλειο πριν από λίγες ημέρες. Κωνσταντίνε, δώσαμε στο ρεπορτάζ πρώτα απ' όλα τι νεότερα έχουμε για την κοπέλα και μετά να πάμε στην κυρία Μπαγιά. Βέβαια. Έλα, Κωνσταντίνε. Η 16χρονη πλέον έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, ωστόσο παρέμεινε εδώ αρκετές ημέρες. Η κυρία Μπαγιά ήταν ένα από τα άτομα που ήταν δίπλα της καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της και μάλιστα ήταν και από τα άτομα που αντίκρισαν τη 16χρονη όταν πρωτομεταφέρθηκε εδώ το βράδυ εκείνο μετά τα επεισόδια στο Νέο Ηράκλειο με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε, θέλω κυρία να κάνω μια διόρθωση, ναι, που αναπαράγεται. Παρακαλώ, θέλω να κάνω μια διόρθωση. Δεν ήμουν η θεράπευσα γιατρός, ήμουν γιατρός των επιγόντων ανάμεσα σε πολλούς γιατρούς που ναι, λογικό είναι, είδανε λογικό. Την 16χρονη, ενημερώθηκαν είστε για την κατάστασή και καταλαβαίνετε ένα χειρουργικό περιστατικό. Το αναλαμβάνουν ναι, χειρουργικές υπηρεσίες. Ναι, κυρία Μπαγιά, ήσασταν εκεί τη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή. Των επιγόντων περιστατικών. Ναι, ναι. Έτσι, ναι, δεν ναι, χρειαζόταν καν αυτή η διευκρίνηση. Ήμουν παρούσα. Ναι, ναι, θα ήθελα να την κάνω τη διευκρίνηση γιατί η θεράπουσα γιατρός είναι σπάνα, ναι, σωστά, σωστά. Εντάξει. Για λόγους τυπικούς δικούς, καλά κάνατε. Σε τι κατάσταση ήρθε το κορίτσι? Ναι, ναι, ναι. Το κορίτσι από την προηγούμενη εβδομάδα, από την Πέμπτη, έχει πάρει εξιτήριο. Ναι. Είναι υπό παρακολούθηση από την οικογένειά της. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή στην οποία ήρθε όταν προσεκομίσει, όταν διεκομίσει με το ΕΚΑΒ. Ναι. Και από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει μια παρακολούθηση της πορείας της. Ωραία. Σε τι κατάσταση ήρθε, τι είδατε, δηλαδή, όταν μπήκε μέσα, η πρώτη εκτίμηση δική σας, ποια ήταν και τον υπόλοιπο ζωή? Ήταν πολύ ανησυχητική η εικόνα της. Το παιδί ήρθε με το ΕΚΑΒ χωρίς καλό επίπεδο επικοινωνίας, δεν μιλούσε. Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις παραγγελίες των γιατρών, δεν άνοιγε τα μάτια της. Με βάση μια κλίμακα, τέλος πάντων, ήταν ανησυχητική εικόνα, δηλαδή είχε αυτό που λέμε ελαττωμένο επίπεδο συνείδησης. Είχε κακώσεις, είχε εκχυμώσεις στα χέρια και στο θώρακα και στο δεξιζυγωματικό. Και έγινε ο έλεγχος, ο οποίος ανέδειξε ενδοκρανιακή αιμορραγία, δηλαδή είχε βαριά κρανοκεφαλική κάκωση, που τέριαζε κιόλας με την εικόνα της. Ήταν ανησυχητική εικόνα της. Ναι, σας είπε, ήταν σε θέση να σας πει τι ακριβώς συνέβη? Όχι, δεν ήταν σε θέση να πει το παιδί τι έγινε στην αρχή. Δεν είχε καθόλου καλό επίπεδο επικοινωνίας, δεν μπορούσε να μιλήσει. Ναι. Της είχαν χορηγήσει οξυγόνο, της βάζανε ορούς, έγιναν δύο αξονικές ομογραφίες, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει το κορίτσι. Στη συνέχεια αυτό που λέμε μετά συνήλθε σιγά σιγά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, βελτιώθηκε η εικόνα της, την παρακολούθησαν στενά οι θεράποντες γιατροί, αποφάσισαν να της δώσουν εξιτήριο και μπορούσε να επικοινωνήσει καλύτερα. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι καλά τελείως, θέλει μια παρακολούθηση και έναν επαναληπτικό έλεγχο απεικονιστικό. Σε εσάς τι για εκείνο το βράδυ των επεισοδίων, τι ακριβώς σας περιέγραψε η 16χρονη? Δεν μπορούσε να μιλήσει εκείνη την ημέρα. Μετά, η κοπέλα δεν μπορούσαμε να πάρουμε κανένα ιστορικό. Ναι. Το ιστορικό το πήραμε από αυτούς οι οποίοι τη συνόδευαν, που ήταν οι αστυνομικοί. Ναι. Δεν υπήρχαν σαφείς πληροφορίες, ούτε ξεκάθαρες πληροφορίες. Μετά την βελτίωση της κατάστασής της και την επικοινωνία, ανέφερε ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού. Ναι. Από ποιον, κυρία Μπαγιά? Αυτή είναι. Αυτό δηλαδή υπόθηκε. Από ποιον λόγο σας είπε ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού? Από αυτούς που τη συνόδευαν, από τη δυνάμεις Σόπκε. Ανέφερε η κοπέλα. Ανέφερε δηλαδή ότι η ίδια αστυνομική. Τα τραύματά της είχαν σχέση, έφερε δηλαδή τα τραύματα που έφερε, φαίνονται ότι προέρχονταν από ξυλοδαρμό. Ναι, ναι, είναι το επικρατέστερο σενάριο. Δηλαδή, όταν είδαμε τα τραύματά της και η ιατροδικαστική εξέταση, συνάδουν και ταιριάζουν με την περίπτωση ξυλοδαρμού, με άσκηση σωματικής βίας, εκούσιας ή θελημένης. Δηλαδή, δεν είναι κάτι ένα ατύχημα ότι έπεσε. Φαίνεται δηλαδή ότι ασκήθηκε βία στην κοπέλα. Ναι. Από εκεί και πέρα και η ιατροδικαστική εξέταση και η περαιτέρω έρευνα θα. Ναι. Έγινε η ιατροδικαστική. Έγινε η ιατροδικαστική. Αυτό φαινόταν. Ναι. Έγινε η ιατροδικαστική, ναι. Και περιμένουμε την. Ήρθε, ναι. Έχει κάνει αναλυτική.
Έχει κάνει, ναι, ναι, ναι. Έχουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής περιγράφει... Κοιτάξτε, υπάρχουν δημοσιευμένα αποτελέσματα, το πόρισμα της ιατροδικαστικής, ναι, που μιλάει για βλάβες από σύλληψη, από χτύπημα με αμβλή αντικείμενο, mm-hmm, και για το ζήτημα του κεφαλιού που είναι πιο σημαντικό. Ναι. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα, ή πάλι χτύπημα με πολύ μεγάλη βία, με πολύ μεγάλη δύναμη, mm-hmm, ναι, έτσι ώστε για να σπάσει το ηνιακό οστό χρειάζεται να ασκήσει κάποιος πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Ναι. Δεν σπάει έτσι ένα οστούν. Και αφήνει και το ενδεχόμενο να έπεσε από ύψος όμως και να έπεσε με δύναμη και να χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού έτσι ώστε να προκληθούν οι βλάβες στο κεφάλι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της έρευνας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτά αντικρίσαμε κι εμείς. Αν μου επιτρέπετε, και, γιατρέ. Εντάξει, τώρα. Γιατρέ. Δεν μπορούμε δηλαδή να λέμε ότι ήταν ατυχηματικό όλο αυτό ή ότι αυτό ήταν μια πλήση. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ιατροδικαστικής. Και εμείς αυτό θέλουμε να αναδείξουμε. Είναι θύμα ξυλοδαρμού. Το πιο σημαντικό κομμάτι της ιατροδικαστικής έρευνας είναι αυτό το κεφάλι, έτσι, από τι μπορεί να προήλθε, ναι, είτε ασκήθηκε, ναι, με πολύ μεγάλη δύναμη πάνω στο κεφάλι της κοπέλας, mm-hmm, από κάποιον, ναι, έτσι, το, ναι, οποίο δεν ξέρω αν θα μας το πει ο ιατροδικαστής, είτε ήταν αποτέλεσμα της πτώσης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, ναι, θα το κρίνουν βεβαίως τώρα πλέον οι δικαστικές αρχές. Θέλω να ρωτήσω κάτι επιπλέον. Κατάθεση έτσι, το κορίτσι έχει δώσει, είχαν έρθει αστυνομικοί να πάρουν κατάθεση από το κορίτσι για το τι ακριβώς συνέβη τις ημέρες που έμεινε στο Γιώργιο Γιαννατάς. Δεν το γνωρίζω αν έχει κληθεί. Εκεί όσο ήταν δεν εκεί. Δεν γνωρίζω αν έχει κληθεί. Θα σας πω το εξής. Ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής στα επίγοντα υπήρχε πολύ έντονη παρουσία των αστυνομικών. Ναι. Εγώ προσωπικά με άλλους δύο συναδέλφους που ασχοληθήκαμε γιατί μας πληροφορήσαν ότι είχαν πάρει το κινητό της κοπέλας. Διερωτηθήκαμε γιατί να πάρουν οι αστυνομικές δυνάμεις το κινητό της κοπέλας από τη στιγμή που δεν ήταν κρατούμενοι. Mm-hmm. Αυτό. Και μας είπαν ότι γίνεται προανακριτική εξέταση. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ απλώς ρώτησα αν είδατε αστυνομικούς να έρχονται να ρωτήσουν στο κορίτσι τι συνέβη. Γι' αυτό ρώτησα, κυρία Μπαγιά. Από εκεί πέρα είναι ζητήματα νομικά, είναι ζητήματα δικαστικά, τα οποία δεν γνωρίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπαγιά. Να είστε καλά. Υπήρξε κατάσχεση του κινητού της κοπέλας από τις αστυνομικές δυνάμεις. Και δεν ξέρω αν έχουν πάρει κατάθεση από την ίδια. Πάντως, στις πρώτες μέρες νοσηλείας της δεν ήταν σε θέση το παιδί να καταθέσει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την αναφορά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και ας ελπίσουμε η δικαιοσύνη να βρει άκρη με το τι έχει γίνει.